Να σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο του 23 τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 88%. Και παίζουμε παλαμάκια γιατί το πρώτο, την πρώτη μέρα του 24, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στα τιμολόγια σε σχέση με το Δεκέμβριο που ήταν λίγο παραπάνω από το Νοέμβριο. Τι δεν καταλάβαμε? Η πτώση των τιμών που προσφέρουν οι εταιρείες στα τιμολόγια δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι γιατί τα πήγαν πρώτα στα τάρταρα, σου λέει να ξεκινήσουμε. Προσέξτε, έρχεται 5 δολάρια πάνω το βαρέλι μετά την κρίση που εντείνεται στη Μέση Ανατολή. Περιμένετε. Λοιπόν, πάω πολύ γρήγορα στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, διότι είχαμε αφήσει το υπόλοιπο να δούμε τις πρώτες μέρες. Και επειδή οι υπουργοί όλοι προβάρουν τον ανταγωνισμό, το είπε και ο Σκυλακάκης, προειδοποίησε τον πάροχό του ότι αν σε ένα μήνα δεν αλλάξει θα φύγει το πράσινο, και όλοι κορδώνονται για τις χαμηλές τιμές που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Υπενθυμίζω, το Νοέμβριο τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 88%. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στην όμορφη Κρήτη. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ακόμα και αν έχουμε όντως τον Ιανουάριο μία ελαφρά πτώση των τιμών σε σχέση με τον Δεκέμβριο, έτσι κατά 15%, ναι, εγώ πρέπει να πω και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το θέμα δεν είναι αν δούμε μία μικρή έκπτωση τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, αλλά σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Εκεί είναι το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το 13,63 λεπτά την κιλοβατόρα που έχει δώσει στο πράσινο τιμολόγιο η ΔΕΗ, που είναι η φτηνότερη, μου επιτρέπετε να πω το όνομα η ΔΕΗ. Μάλιστα. Η οποία όταν φωνάζαν όλοι να ιδιωτικοποιηθεί, η ΤΑΝΑ, έτσι το λέγανε, ναι, η κιλοβατόρα πόσο ήταν, θυμάστε? Μήπως. Ήταν 8 με 9 λεπτά. Μάλιστα. Για να ξέρουμε πού έχουμε φτάσει με τον υγεία ανταγωνισμό. Φτάνουμε τα 8-9 λεπτά να γίνονται 13,63 και να λέμε άθλος. Όχι. Παιδιά, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν λύσουμε, κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα στην πηγή του, όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε συζήτηση και συζήτηση να γίνεται. Δηλαδή, το να πάρω ένα φθηνότερο τιμολόγιο σε σχέση με τα υπόλοιπα της αγοράς θα είναι πάντα πολύ ακριβότερο σε σχέση με αυτό που πλήρωνα με τον Ιανουάριο του 20. Άρα εγώ, κύριε Χριστοδουλίδη, από τον Νοέμβριο που έχουμε 88% αύξηση πήγαμε στο Δεκέμβριο που είχαμε 2% αύξηση και πάμε τώρα στον Ιανουάριο που είναι κάτω από του Δεκεμβρίου αλλά πάνω από του Νοεμβρίου, δηλαδή ακριβότερο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι δεν πιάνουμε την ουσία. Κύριε Σαχίνη, πρέπει να πούμε στον κόσμο, αλλά το έχω πει εγώ και πολλές φορές και στους αρμόδιους και στο Υπουργείο Ενέργειας αλλά και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ότι γιατί η Ελλάδα είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα στην αγορά χοντρικής του ρεύματος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονίμως είμαστε στην πρώτη τριάδα, στην πρώτη ακριβότερη τριάδα. Εμείς η Ιταλία και η Μάλτα. Συνέχεια, εμείς η Ιταλία και η Μάλτα. Πρέπει να πούμε, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι αν δεν λυθεί αυτό, το 13,63 θα γίνει 12,62 ή θα γίνει, ξέρω εγώ, 14,55. Θα παίζουμε σε αυτό, δηλαδή θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι ή θα πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία ότι κάνουμε ένα μεγάλο τραγικό λάθος, όλη μας την ενέργεια το 100% την περνάμε μέσα από το χρηματιστήριο, ενώ όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν μόνο το 25% και το 30% και το υπόλοιπο 70% είναι με προθεσμιακά συμβόλαια κλειδωμένες τιμές για 2-5 χρόνια και μπορούν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οπότε εκεί πετυχαίνουν και πολύ πολύ φθηνότερες λιανικές τιμές χρέωσης στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να δούμε, κύριε Σαχίνη. Όλα τα άλλα τώρα, εάν θα φτιάξουμε τη φόρμουλα έτσι, εάν θα βάλουμε το συντελεστή έτσι ή γιουβέτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν μπαίνουμε στην ουσία του θέματος όμως, έτσι. Κύριε Χριστοδουλίδη, πείτε μου κάτι. Ήδη έχει πάρει 5 δολάρια πάνω το βαρέλι με τα όσα γίνονται στην Ερυθρά, όσα έγιναν στο Ιράν, με τους 100 νεκρούς και 200 φτάσανε. Το λέω προσωπική μου ευχή και ελπίδα. Να σταματήσει εκεί το κακό, διότι εάν δούμε μια
κλιμάκωση της έντασης και μιλάμε πλέον για σύραξη ανοιχτή, δηλαδή δούμε μια δεύτερη Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά τώρα που συζητήσαμε ή που συζητήσαμε πριν λίγες μέρες δεν θα έχουν καμία αξία και κανένα νόημα, διότι οι τιμές θα εκτοξευτούν στα ύψη. Το Brent, όπως λέτε, έχει ξεπεράσει τα 83 δολάρια, ενώ ήταν κάτω από 80. Η θερμική κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο θα φτάσει από τα 32 ευρώ που ήταν χθες να πάει στα 150 ή στα 200. Και τότε θα συζητάμε αν τα 30 λεπτά ή τα 40 λεπτά η κιλοβατόρα είναι φτηνή. Άρα εδώ το κλειδί είναι αυτό που είπατε, η αγορά ενέργειας και πόσο, με πόσο στρεβλό τρόπο μετέχει η χώρα σε αυτό και σε μια εποχή όπου οι θαλάσσιες οδοί ανεφοδιασμού πλέον και όχι αγωγή, η τεχνητή νοημοσύνη και οι σπάνιες γης θα καθορίσουν το μοντέλο του πλανήτη από το 24 και μετά. Τα έχουμε καταλάβει αυτά? Όχι, δεν ξέρω αν τα έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι, έχει γίνει μια προετοιμασία σχετική στη χώρα μας από πλευράς υποδομών ενέργειας, ενώ ότι θα λειτουργήσει, ξέρω εγώ, σε λίγες μέρες ο καινούριος θερματικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, ότι το καλώδιο το σύνδεση της Κρήτης με την Αττική όπου να είναι ολοκληρώνεται, λέω εγώ τώρα. Ωραία. Ότι διεισδύουν κάποια ΑΠΕ στο σύστημα που δεν ωραία τα είχαμε αυτά, πριν. Όλα αυτά όμως τελικά πώς θα εργαλειοποιηθούν προκειμένου η χώρα να πετύχει φτηνή ενέργεια? Ερώτηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Θερματικό σταθμός, ναι, αλλά για εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ναι, ναι, που έχει 4 φορές πάνω η τιμή του LNG από το αεροποιημένο που ερχόταν από τη Ρωσία. Κύριε Σαχίνη, πριν το 20 είχαμε φτηνό ρεύμα, ξέρετε γιατί? Γιατί έρε άφθονο το φυσικό αέριο της Ρωσίας, που οι τιμές ήταν 6, προσέξτε, ξαναλέω το νούμερο, 6 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. 6 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν σήμερα το 32 που είναι πενταπλάσιο, μ' ακούτε? Βεβαίως. Εντάξει, λέμε δόξα τω Θεώ που δεν είναι 100. Αυτό. Πείτε μου και κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε, γιατί ο πρώτος μήνας είπατε ότι καλέσατε τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, να μην παρασυρθούν. Ναι, γιατί... καταρχήν μισό λεπτό, πρέπει να πούμε ότι κάποιοι πάροχοι παραπλανούν τους καταναλωτές, τους δείχνουν ας πούμε κάποιες βασικές τιμές εκκίνησης στο πράσινο που είναι χαμηλές, αλλά τους αποκρύβουν ότι υπάρχει και η ρήτρα αναπροσαρμογής με πολύ κακούς συντελεστές, όπου τα 10 λεπτά που προσφέρουν σαν βασική ή τα 9 λεπτά γίνονται 18 λεπτά στο τέλος. Η ΔΕΗ δεν το κάνει αυτό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Άρα να είμαστε προσεκτικοί προς το παρόν και φιδωλοί, ούτως ή άλλως μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, θα δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το τρυπάκι, δεν ξέρω. Δεν θα βγούμε, κύριε Σαχίνη, να σας πω κάτι, δεν πρόκειται να βγούμε, διότι όσο έχουμε αυτό το target model, αυτό το μοντέλο τιμολόγησης του ρεύματος με αυτές τις στρεβλώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διονύζουμε την ενεργειακή μας μιζέρια. Αυτό θα γίνεται, σας το λέω εγώ. Πάντως, εάν κύριε... δεν πάρθουν αποφάσεις πολιτικές γενναίες ώστε να απεξαρτηθεί η χώρα μας από το 81% που έχει σήμερα ενεργειακή εξάρτηση και να πάει κάτω από το 50% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες καταναλωτές θα πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το να λέμε θα φτιάξουμε πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μοβ, ροζ και εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά δεν έχουν καμία πλέον σημασία εάν δεν μπούμε στην πηγή του προβλήματος. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι όλη η ενέργειά μας είναι εκτεθειμένη στο 100% στο χρηματιστήριο ενέργειας και το ενεργειακό μας μείγμα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Κύριε Χριστοδουλίδη, πείτε μου και κάτι χρηστικό. Εσείς γιατί δεν ανοίγετε μια εταιρεία να γίνετε πάροχος? Διότι κοιτάξτε. Το έχω σκεφτεί. Μάλιστα. Εγγυημένο. Γιατί είναι πιο έξυπνοι από μένα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και ο κάθε Έλληνας να το σκεφτεί. Εγγυημένο ό,τι και να γίνει από το κράτος και όλο παίζεται στο περιθώριο κέρδους. Και έχω αργήσει, κύριε Σαχίνη. Και έχω αργήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Για να μπουν μερικά πράγματα στην τάξη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.